Εντάξει, ξέραμε ότι ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Καθισμένος από την ομάδα, θα έλεγα ότι βασικά δίνουμε από το πρώτο ημίχρονο. Δεν ξεκινήσαμε έτσι όπως θέλαμε. Ήμασταν πολύ νευρικοί, ειδικά όταν είχαμε την μπάλα. Ένα έτσι πολύ άγχος, θα έλεγα, που δεν μπορούσαμε να κάνουμε βασικά το παιχνίδι όταν παίρναμε εμείς την μπάλα. Κακές επιλογές, βιαστικό παιχνίδι. Και δεχτήκαμε ένα γκολ που πολύ εύκολα επιβλημόμενο και από εκεί και πέρα. Και μετά το γκολ δεν ήμασταν αυτοί έτσι ώστε να αντιδράσουμε μέσα στο για το πρώτο ημίχρονο να κάνουμε κάτι καλό. Στο δεύτερο ημίχρονο προσπαθήσαμε να αλλάξουμε έτσι γενικά την οτροπία μας μέσα στο παιχνίδι. Ευνοηθήκαμε από την κόκκινη κάρτα. Εκεί πιστεύω ότι χειριστήκαμε καλά το παιχνίδι έτσι ώστε να κάνουμε κάποιες αλλαγές γρήγορα. Έτσι ώστε να κάνουμε τις ευκαιρίες και να τρέψουμε το γκολ. Είχαμε σωστή ανάπτυξη, αλλά δεν είχαμε πραγματικά τη σωστή κίνηση μέσα στην περιοχή. Είχαμε έτσι στατικούς παίκτες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε έστω μια τελική. Αν εξαιρέσουμε τη φάση του πέναλτι, ένα δύο σουτ. Ενώ υπήρχαν σωστές επιλογές από τα άκρα, έτσι πως θέλαμε να παίξουμε, βγήκαν οι απαιτούμενες σέντρες. Δυστυχώς χάσαμε και την ευκαιρία στο να πάρουμε τον βαθμό μετά το πέναλτι. Αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Πρέπει να μάθουμε να είμαστε μαχητές βασικά από το πρώτο λεπτό. Δεν κερδίζουμε τα παιχνίδια μόνο με τη φανέλα. Πρέπει να το δείχνουμε μέσα στο γήπεδο από το πρώτο λεπτό μέχρι το 90 για να μπορούμε να φέρουμε νίκες και οποιοδήποτε αντίπαλο. Ξέρω ότι μερικές φορές είναι κάποια πράγματα που δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Βλέποντας τα, προσπαθείς να τα διορθώσεις, είτε αλλάζοντας πρόσωπα, είτε αλλάζεις έναν τρόπο παιχνιδιού. Πραγματικά αυτό επικρατούσε ειδικά στον χώρο του κέντρου και οι παίκτες που παίρναν πρωτοβουλίες δεν είχαν και εκεί καλές επιλογές και είχαμε αυτή την εικόνα. Στο δεύτερο ημίχρονο, όπως σας είπαμε, μας ευνόησε και η κόκκινη κάρτα. Κάποιοι παίκτες πραγματικά ανέβασαν απόδοση, είχαν τους ένας εναντίον ενός, είχαν σωστές κινήσεις, σωστές συνεργασίες. Θα μας έλειπε όμως αυτό το κάτι παραπάνω μέσα στην περιοχή, έτσι ώστε να κάνουμε τον γκολ, αν εξαιρέσουμε την προσπάθεια του Μάρη που κέρδισε το πέναλτι. Θα μπορούσαμε τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο να πάρουμε έστω έναν βαθμό που είναι σημαντικός για τη συνέχεια.